Σε στενή συνεργασία με τους διευθυντές των δύο γυμνασίων της Φιλιππιάδας αλλά και την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για τους 50 περίπου μαθητές που διαμένουν σε χωριά κοντά στην Φιλιππιάδα, ανήκουν όμως γεωγραφικά στην περιφερειακή ενότητα της Άρτας, βρίσκεται ο Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλατζής. Το όχι από την πολιτική προστασία στο να υπάρξει μια εξαίρεση για την μετακίνηση αυτών των μαθητών από τους τόπους κατοικίας τους προς την περιοχή της Φιλιππιάδας, προκειμένου να συμμετάσχουν στα μαθήματα διαζώσης, όπως συμβαίνει στην περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας, έχει ως αποτέλεσμα να είναι μονόδρομος η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την τηλεεκπαίδευση αυτών των μαθητών, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ζηρού, προκειμένου οι συγκεκριμένοι μαθητές να μην απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία. Δύο γυμνάσια της Φιλιππιάδας, τα οποία είναι ανοιχτά, εξυπηρετούν και μαθητές οι οποίοι είναι εκτός του νομού, είναι από την γειτονική Καπή, τον Άγιο Σπυρίδωνα, το Χανόπουλο, τον Αμότοπο, είναι περιοχές δηλαδή και τοπικές κοινότητες της Άρτας, οι οποίες έρχονται σχολείο στα γυμνάσια της Φιλιππιάδας, όπως γινόταν για πάρα πολλά χρόνια. Όπως ξέρετε κι εσείς, έχει γίνει η απαγόρευση μετακινήσεων, αυτή που ισχύει από την πολιτική προστασία, και έχει δημιουργηθεί μια δυσχερή κατάσταση, με την οποία οι μαθητές δεν μπορούν να φοιτήσουν στα σχολεία μας, διότι υπάρχει αυτή η απαγόρευση των μετακινήσεων. Εγώ έχω επικοινωνήσει και με την πολιτική προστασία. Αν μπορέσει να υπάρξει μια εξαίρεση τουλάχιστον για τους μαθητές, είχα πρέπει και αρνητική απάντηση, και η οποία θεωρεί, κατά την άποψή της, η πολιτική προστασία, και μάλλον είναι αυτή που πρέπει να εμπιστευτούμε, όπως εμπιστευόμαστε όλοι, ότι οι μετακινήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν και θα γίνει η εκπαίδευση των μαθητών με τηλεδιάσκεψη, με όποια άλλα μέσα διαθέτει το σχολείο. Έχουμε μια συνεργασία με τους γυμνασιάρχες. Όλες οι αίθουσες των γυμνασίων έχουν ίντερνετ, ώστε μπορούν να καλυφθούν με ανάγκες αυτές, με τους μαθητές. Αλλά όλα αυτά είναι γενικά εντάσσονται στις αδικίες, να πούμε στις δυσχέρειες που προκύπτουν την εφαρμογή των μέτρων. Τα μέτρα όμως για όλο τον κόσμο είναι σκληρά και δημιουργούν προβλήματα. Το γεγονός ότι δεν ισχύει η ίδια απαγόρευση π.χ. για καθηγητές που μετακινούνται από άλλες περιφερειακές ενότητες σε άλλες περιφερειακές ενότητες, δεν μπορεί να ισχύσει για τους μαθητές, δεν υπάρχει κάποια τέτοια έτσι πρόβλεψη? Όχι, η πολιτική προστασία είναι κατηγορηματική, δεν μπορεί. Οπότε ευελπιστείτε ότι θα βρεθεί έτσι μια λύση ώστε και τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να επιστρέψουν στα μαθήματά τους με κάποιο τρόπο? Εμείς θα μπορούμε να βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο σαν Δήμος, και με τις υποδομές που έχουμε και με το υλικό που έχουμε, ακόμα και προσωπικό, ό,τι χρειάζεται μπορούμε να το κάνουμε. Με δεδομένες δε τις αντιδράσεις που ήδη έχουν διατυπωθεί από την ΕΛΜΕ της Πρέβεζας στο ενδεχόμενο τοποθέτησης καμερών εντός των αιθουσών, προκειμένου να παρακολουθούν με τηλεεκπαίδευση συγκεκριμένοι μαθητές στα μαθήματα, ο κύριος Καλατζής κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να κάνουν ένα βήμα πίσω, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθήκων. Κοιτάξτε, είμαι σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όλοι κάνουμε πίσω, όλοι κάνουμε υποχωρήσεις. Βάζουμε παραπλάνο πλάτη από αυτή που χρειάζεται. Προσπαθούμε περισσότερο πέρα των δυνατοτήτων μας και κάνουμε και πολλές φορές πίσω, ώστε να όσο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, να βοηθήσουμε, να μην δημιουργούνται αδικίες. Νομίζω όλοι αυτό πρέπει να κάνουν όλοι. Και να αυξήσουν και οι καθηγητές στα ωράριά τους και να κάνουν υπερπροσπάθεια ώστε να καλύψουν όλους τους μαθητές. Έχουμε σαν βάση όμως αυτά που μας δίνει η πολιτική προστασία. Δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.